Γεια σας, παιδιά! Μα πού πηγαίνεις? Ω, θα γυρίσω σύντομα. Έχω ραντεβού με τη Μάρσα. Με τη Μάρσα! Ξανά! Λοιπόν, εγώ... Τη βλέπεις καθημερινά αυτή την εβδομάδα. Αυτό το μήνα. Μην υπερβάλλετε. Να είστε καλοί με την κουβερνάντα και μακριά από τα προβλήματα, έτσι. Προβλήματα? Μάλλον αυτός είναι που μπλέκει με προβλήματα. Είναι πια ερωτοχτυπημένος. Είναι μαγεμένος. Από τα χημικά του έρωτα. Έπρεπε να έχει γυρίσει εδώ και ώρες. Ξέρεις τι ώρα είναι τώρα? Πώς μπορώ, αφού κοιμόμουνα. Είναι 11 το βράδυ και ο Ντέιβ ακόμα λείπει. Πρέπει να ανησυχούμε. Ηρέμησε, Θείοντορ. Ο Ντέιβ δεν γύρισε ακόμα γιατί περνάει υπέροχα, ξέρεις. Αυτό ακριβώς με ανησυχεί. Γιατί? Γιατί αν δεν κάνουμε κάτι τώρα, θα καταδείξουμε με μια νέα μητέρα. Μια μητέρα? Αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Ωραίο! Είσαι με τα καλά σου. Κοίτα πόση ώρα απασχολεί τον Ντέιβ και ακόμα απλώς βγαίνουν. Κι αν δεν μας συμπαθεί, φαντάσου αν παντρευτούν. Ίσως μας βάλει σε εισόκληση στο σχολείο. Ή ακόμα σε στρατιωτική σχολή. Νομίζω πως έχασα την όρεξή μου. Πρέπει να σώσουμε τον Ντέιβ από τη σατανική γυναίκα. Καλημέρα, παιδιά. Πω, αργά γύρισες χτες το βράδυ. Πρέπει να πέρασες όντως τραγικά καλά για να μείνεις έξω μέχρι τόσο αργά. Ναι. Ορίστε, πάτε σας είναι ζεστές. Ω, εντάξει. Α, παιδιά, θέλω κάτι να σας πω μετά, ξέρετε. Αν έχει να κάνει με τη Μάρσα. Δεν θέλουμε να το ακούσουμε. Λοιπόν, νομίζω, παιδιά, πως πρέπει να τη γνωρίσετε. Τι? Λοιπόν, θα έρθει από εδώ. Στο δικό μας σπίτι. Εδώ. Ναι, τώρα το πρωί. Όχι. Το ξέρω, παιδιά, πως θα τη συμπαθήσετε. Παστίχημα. Ο Θεέ μου, έφτασε. Παιδιά, ανοίγετε. Με μεγάλη μας ευχαρίστηση. Μπορεί να νομίζει ότι θα βλώσει το δαχτυλάκι της εδώ, αλλά τα δικά μας σχέδια είναι διαφορετικά. Ναι. Ο Ντέιβ δεν είναι στο σπίτι. Όχι, βέβαια. Α, γεια σου, Μάρσα. Ντέιβ, μπορούμε να πηγαίνουμε? Α, ναι, παιδιά. Θα δεις, είναι καλά παιδιά μόλις τα γνωρίσεις. We'll be right back.
είναι τελικά τρομερή η Μάρσα. Μα και βέβαια είναι. Ντέιβ, έχεις προσέξει πόσο μοναχικά είναι εδώ μέσα? Όχι και μοναχικά. Αν όμως δεν ήμασταν εμείς, θα ήταν μοναχικά. Ξέρεις, Ντέιβ, δεν θα μείνουμε για πάντα, παιδιά. Ξέρετε, παιδιά, είναι μοναχικά. Κάτι μας λείπει. Ναι. Κάποιος να είναι δίπλα σου. Ένας πιστός σύντροφος. Κάποιος που να σε αγαπάει. Ξέρω ακριβώς τι νοείτε, παιδιά. Χρειαζόμαστε ένα σκύλο. Σκύλο! Ένα σκύλο! Ντέιβ, λέμε για γυναικεία συντροφιά. Λέμε για μια σύζυγο. Σύζυγο. Λοιπόν, έχετε κάποια υπόψη σας? Τι λες για τη Μάρσα? Ναι, καλή απάντηση, Σάιμον. Καλή απάντηση. Μάρσα, να μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Λοιπόν, βασικά, το είχα σκεφτεί αυτό, αλλά δεν ήξερα αν τη συμπαθείτε. Πλάκα κάνεις, είναι τέλεια. Γιατί δεν την παίρνεις να την καλέσεις την παραλία αύριο? Θα είναι τέλεια. Λοιπόν, εντάξει. Ντέιβ, αν τυχόν θελήσετε να μείνετε μόνοι με τη Μάρσα για λίγη ώρα αύριο, δεν πειράζει. Εσείς οι δύο είστε υπέροχο ζευγάρι. Άλλωστε θα μας απασχολήσουν τα κάστρα μας. Εγώ ανοίγω. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, μαμά. Μάρσα. Παιδιά, σας έχω μια έκπληξη. Θέλω να σας γνωρίσω τα παιδιά μου. Και αυτή είναι η Chipmunks, ο Αλβίν, ο Σάιμον και ο Θείοντορ. Γεια! Εντάξει, παιδιά, πάμε στην παραλία. Ξέρεις, Σάιμον, νομίζω πως είναι ένα από τα καλύτερα κάστρα σου. Έπρεπε να έχει βαθύτερη τάφρα. Όλα τα γοτικά κάστρα είναι πολύ γνωστό ότι είχαν βαθιές τάφρους. Αυτό δεν είναι ένα γοτικό κάστρο. Είναι ένα νορμανδικό. Είναι χαζό. Ό,τι κι αν είναι, τα κάστρα είναι για χαζούς. Αποκαλείς τον αδελφό μου χαζό. Αφού τέτοιος είναι. Αρκετά, παιδιά. Θα το πω στη μαμά. Μαμά! Μαμά! Ο Σάιμον πέταξε άμμο στο πρόσωπό μου. Ήταν ατύχημα, Ντέιβ. Τι έγινε, Σάιμον? Παίρνεις το μέρος ενός ξένου αντί του ίδιου σου του γιου. Πάμε, Σάιμον. Έφαγες το τελευταίο σάντουιτς, άρα είναι δική μου. Λοιπόν, και εσύ έφαγες το τελευταίο γλυκό. Θείοντορ, αν έδινες τον Έντι... Δώσ' το εσύ αν θέλεις. Φοβάμαι ότι θα πάρει πάνω από ένα απόγευμα να συμφιλειώσουμε τα παιδιά, Μάρσα. Κάτι σαν πλήση εγκεφάλου. Ίσως μια εκδρομή να ήταν καλή. Μια εκδρομή στην εξοχή, όπου θα αναγκάζονται να τα βρουν μεταξύ τους. Ακούγεται επικίνδυνο. Μα δεν θα αφήσουμε τα παιδιά να καθορίσουν τη ζωή μας, Ντέιβ. Έχεις δίκιο. Θα πρέπει απλώς να μάθουν να τα πηγαίνουν καλά. Κάνε άκρη! Με τίποτα! Είσαι στη μεριά μου! Δεν είμαι! Ναι, είσαι! Πάρε το σάντουιτς από το πόδι μου. Ελάτε, παιδιά, ηρεμήστε. Με κλάτσισες. Τότε πάρε το πόδι σου. Έντι, αν συνεχίσεις να πετάς ψίχουλα πάνω μου, θα πετάξω τα μπισκότα έξω. Παιδιά. Μαμά. Ντέιβ. Εντάξει, όλοι έξω από το αυτοκίνητο. Θέλω πια να συνεργαστείτε. Έγινε σαφής? Ναι, κύριε. Δεν σας άκουσα.
Ναι, κύριε! Θέλω όλοι να τα πάτε καλά μεταξύ σας. Έγινε ασαφής? Ναι, κύριε! Δεν θα υπάρξουν διαφωνίες, τσακωμοί και γενική δυστυχία, εντάξει? Θα περάσετε πολύ καλά. Θα το ευχαριστηθείτε όλοι σας. Θα επιθυμείτε να μην τελειώσει η διασκέδαση. Έγινε ασαφής? Ναι, κύριε! Λοιπόν, φαίνεται ότι πέρασαν τη νύχτα χωρίς να σφαχτούν. Το μόνο που χρειαζόταν είναι να περάσουν λίγο χρόνο μαζί. Δεν ήταν πολύ ενθουσιασμένοι όταν ανακοινώσαμε τους αραβώνες μας. Όχι. Και βασικά φάνηκαν τρομοκρατημένοι. Όμως θα το δεχτούν. Ένα μικρό... γιατί το έκανες αυτό? Ήταν ατύχημα. Ναι, σιγά που ήταν. Περπάτησα 2 χιλιόμετρα για να βρω αυτό το δείγμα και εσύ το έκανες λάσπη! Τώρα θα δεις τι θα πάθεις, μικρή ανάγκη, ανθρεπάκο! Αυτό είναι πόλεμος! Ούτε που ξέρεις το νόημα του πολέμου! Ετοιμάσου να πεθάνεις! Είσαι ένας άθλιος αντίπαλος. Δεν έχεις ακόμα τη μάχη. Αγόρια, τι συμβαίνει εδώ? Γεια σου, Ντέιμ. Απλώς κάναμε ένα πείραμα για να δούμε πώς... Πόσο διαφορετικά είναι η λάσπη σαν έχετε το δέρμα. Μου φαίνεται ένα πολύ βρώμικο πείραμα. Όχι. Είναι διασκεδαστικό. Βλέπεις? Δεν είναι καταπληκτικό, Ντέιμ? Λοιπόν, δεν ξέρω να πω γι' αυτό, αλλά αν περνάτε εσείς καλά, τι να πω? Μα και βέβαια! Τέλεια μέρα για ψάρεμα, ακόμα και αν είναι με εσένα. Έχεις τρελαθεί! Αυτό το ψάρι είναι στο καλάμι μου! Εννοείς ότι εκτός από χαζός είσαι και στραβός? Θα δούμε ποιος είναι στραβός! Ήταν δικό μου από την αρχή. Αμπόρια, μαλώνετε? Ποιοι εμείς? Απλώς εξασκούσαμε την υδρόβια γυμναστική, ξέρετε. Την υδρόβια γυμναστική? Κοίτα. Εμείς είμαστε λίγο σκουριασμένοι, αλλά η εξάσκηση σε βελτιώνει. Πολύ καλύτερα, φιλαράκι. Πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερα από το να ψήνεις ζαχαρωτά στη φωτιά. Κοίτα, ένας αετός. Δεν βλέπω τίποτα. Το ζαχαρωτό μου. Χάθηκε. Τέλος πάντων. Μια αρκούδα. Κλέβεις τα ζαχαρωτά μου. Και εσύ με προσβάλλεις. Επίθεση. Παιδιά, δεν πιστεύω να μαλώνετε. Όχι, Ντέιβ. Απλώς ανταλλάσσαμε συνταγές για ζαχαρωτά.
Πιστεύω ότι οι δικές είναι τέλειες, Έντι. Όχι, οι δικές αξίζουν βραβείο, Θεόντορ. Πάρε ένα. Όχι, εσύ πάρε ένα. Η καλή τρώνε πρώτη. Όχι, όχι, αγαπημένο. Χαίρομαι τόσο που όλοι τα πάνε τόσο καλά. Ναι, τα αγόρια μου κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια. Τα αγόρια σου? Εγώ δεν έχω δει ξανά τα δικά μου να είναι τόσο ευγενικά. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει... Καλά, δεν έχει σημασία. Αυτό που μετράει είναι ότι τα πάνε καλά. Α, σωστά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Και Ντέιβ, σε παρακαλώ, προσπάθησε να μη ροχαλίζεις τόσο. Ροχαλίζω? Τουλάχιστον τα παιδιά τα πάνε καλά. Άλλο ένα σπρόξιμο και θα σταματήσω από εδώ και πέρα να κάνω τον καλό σου φίλο. Πόσο χαίρομαι που το ακούω αυτό. Πόσο πολύ άλλαξε το τοπίο από τη χτεσινή βροχή. Η τόση βροχή όμως μπορούσε να πάρει και τις σκηνές μας. Καλημέρα, παιδιά. Πού είναι ο Ντέιβ? Και πού είναι το ψυγείο μου? Το καλάθι, το φανάρι, όλος ο εξοπλισμός μας. Γρήγορα, παιδιά. Όλος ο εξοπλισμός μας είναι στο ποτάμι. Όχι! Ελάτε, ελάτε! Παιδιά, αυτά! Και εγώ με τη Μάρσα πάμε για τη βαλίτσα. Και προσέξτε! Πολύ ωραία βόλτα. Δεν θα είχαμε τέτοιο πρόβλημα αν είχες μαζί ρεζέρβα. Χα. Έπρεπε να το ελέγξεις πριν φύγουμε. Δικό σου αυτοκίνητο είναι. Εσύ υποτίθεται θα φρόντιζες τον εξοπλισμό όπως και τη ρεζέρβα. Είδες τελικά τι έγινε? Δεν το περίμενα πια ότι θα τα κατάφερναν. Ναι. Μετά την εκδρομή νόμιζα πως σίγουρα δεν θα ξαναβρίσκονταν. Ντέιβ, αν το μετάνιωσες, μπορούμε ακόμα να το σκάσουμε. Άλβιν! Δεν λέω για μένα, Ντέιβ, απλώς πιστεύω ότι εσύ και η Μάρσα δεν είστε έτοιμοι. Εγώ θα το κρίνω αυτό. Ω, Ντέιβ, είναι υπέροχη η νύφη. Ναι, είναι.
Νάσα και ο Ντέιβ το αποφάσισαν. Τώρα πρέπει εμείς να τους υποστηρίξουμε. Εγώ πάντως δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Κάποιες φορές πρέπει να αφήνεις τους ενήλικες να κάνουν τα λάθη τους. Μόνο έτσι θα ωριμάσουν. Και αν είναι κάποιος παρόν, ο οποίος μπορεί να μας εξηγήσει γιατί ο Ντέιβ και η Μάρσα δεν πρέπει να παντρευτούν, ας το πει τώρα. Αλλιώς ας σοπάσει για πάντα. Τι φοβόμουν από την αρχή αυτή τη στιγμή. Ας πούνε τι πιστεύουν. Λοιπόν, Άλβιν, σε ακούμε. Είσαι όριμος άντρας, Ντέιβ. Αν πιστεύεις ότι αυτό είναι σωστό, σε στηρίζω. Μάξουελ. Δική σου απόφαση, μαμά. Αν νομίζεις ότι είσαι έτοιμη. Δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Ούτε κι εγώ. Τότε γιατί να βιαζόμαστε γι' αυτό. Μπορούμε ακόμα να βγαίνουμε. Σας το έλεγα. Είναι εποχή όπου δεν πρέπει να βιάζεσαι. Εντάξει, μπορείτε να φύγετε τώρα, αλλά αφήστε τα δώρα σας. Άλβιν! Μείνετε συντονισμένοι στο Χεράλντο Ριβιέρα. Στα άδυτα των πλούσιων και απλησίαστων. Σε παρακαλώ, κάποιοι προσπαθούν να δουν εκπαιδευτική τηλεόραση. Μπορώ να διορθώσω το τρίξιμο στο αυτόματο κρεβάτι μου, αλλά θα πρέπει να περιοριστείς σε αυτό. Ένα για μένα, ένα για το Τέντι. Δύο για μένα και δύο για το Τέντι. Ησυχία! Ο Χεράλντο θα πάρει συνέντευξη από δύο πολύ σπουδαία άτομα. Έχουν όλα τα καλά του κόσμου, αλλά ζούνε εντελώς μόνοι. Λοιπόν, ποιος πήρε το τηλεκοντρόλ? Αθία δεν το πήρε για να σπάσει καλύβια. Μην πειράζετε τα πράγματά μου. Γιατί πήρε τον καρυοθράφτη μου? Θέλω να ανοίξω την τηλεόραση. Παλιό. Σταθείτε, παιδιά. Πήρε το τηλεκοντρόλ. Μου χάλασε το σύστημα και το κρεβάτι. Ναι, και εμένα μου πήρε τον καρυοθράφτη. Είναι ανυπόφορο. Ζούμε όλοι στο ίδιο σπίτι. Πρέπει να μάθετε να συμβιβάζεστε. Ξέρεις, Ντέιβ, αν είχε ο καθένας στο δωμάτιό του, δεν θα είχαμε προβλήματα. Να πω την αλήθεια, σκεφτόμουν να κάνω τη Σοφίτα ξενώνα. Ποιον σκέφτεται να καλέσει, τον Δράκουλα? Είναι υπέροχο. Εκεί θα βάλω πρίζα για τη τηλεόραση, εκεί μία για το στέρεο, εδώ θα βάλω το ηλεκτρονικό μου. Ντέιβ, μπορώ να κοιμηθώ στο νέο μου δωμάτιο απόψε? Άλβιν, είσαι σίγουρος? Απολύτως. Πηγαίνετε εσείς και μην ανησυχείτε για μένα. Ένα δωμάτιο μόνο για μένα. Τέλεια! Ίσως να υπάρχουν και λιγότερα σκοτεινά δωμάτια από αυτό. Παραβλέπω το σχόλιο. Όταν ο Τόμας Έντισον πλησίαζε μια μεγάλη ανακάλυψη, δεν εγκατέλειπε ποτέ το εργαστήριό του, ξέρετε. Αν περιμένεις μέχρι το πρωί, μπορούμε να το σουλουπώσουμε λίγο. Γιατί να αναβάλουμε την Αθανασία? Όταν γίνω διάσημος, θα βάλεις μια πλακέτα στην πόρτα του υπογείου. Εδώ κοιμάται ο διάσημος εφευρέτης Σάιμον Σεβίλ. Α, ο μα Σάιμον. Αναλαμβάνω εγώ τώρα. Δείξε στο Θείοντορ το δικό του. Καληνύχτα. 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 Επιτέλους το δικό μου δωμάτιο. Θείοντορ, αυτό το σπιτάκι είναι χάλια. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται, Ντέντι? Και εμένα θα το πάρουμε τελικά. Αλλά, εντάξει. Καληνύχτα, Θείοντορ. Καληνύχτα. Μην ξεχνάς τον Ντέντι. Α, καληνύχτα, Ντέντι. Καληνύχτα, Ντέντι. Ένα δικό μας δωμάτιο. Ω, έχω ένα χαρό τόσο από το δείπνο. Το δικό μου δωμάτιο. Είσαι στον αέρα. Είμαι ο Χεράλντο Ριβιέρα. Σας καλωσορίζω, φίλοι τηλεθεατές, στα άδυτα των πλούσιων και απλησίαστων. Σήμερα συναντάμε τον απλησίαστο rock star, τον όμορφο ερημίτη Άλβιν «Θέλω να είμαι μόνος» Σεβίλ. Άλβιν, πώς είναι να είσαι ο πιο απλησίαστος rock star του κόσμου? Έχω ό,τι ζητούσα πάντα, Χεράλντο, και τρεις υπέροχους ανθρώπους να τα μοιραστώ. Και αυτή είναι μήπως ο Σεβίλ και τα δύο αδέρφια σου, ο Σάιμον και ο Θείοντορ?
όχι, 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 όχι. Ενώ εμένα, τον εαυτό μου και εγώ. Τι λες, μια ξενάγη στο ταπεινό μου σπίτι. Τέλειο, ε. Και χρειάζονται μόνο 1000 βόλτ για κάθε νυφάδα. Ω, Άλβιν. Έλα, θα ζεσταθεί στην κουθίνα μου. Σήκωσε τα μανιακιά. Wow. Έχουν σχεδόν 4 μέτρα ύψος, Άλβιν. 5 για την ακρίβεια. Και απαιτούνται πάνω από 50 αμπέρ για να αυξήσουν μέγεθος, Χεράλντο. Έχω ηλεκτρικές κούρδες, ηλεκτρικό γυμναστήριο, ηλεκτρικές σκάλες. Ενέργεια! Ενέργεια! Καταστρέψτε το πύργο για ενέργεια! 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 Έτσι!
Σάιμον. Το φαντάστηκα. Άντε, παιδιά, πρέπει να φτιάξουμε τα δωμάτια. Τα δωμάτια, Τζέι. Τα. Μ' αρέσει αυτό το δωμάτιο. Και όχι, λες εσύ, Σάιμον. Νομίζω πως είναι απαραίτητη η ανθρώπινη συγκροτικότητα. Καθώς επίσης και η απόλαυση της δουλειάς. Μάλλον θα ξαναπροσπαθήσω σε αυτό το δωμάτιο. Θεωρώ. Νομίζετε πως θα τα πάτε καλά μαζί. Απολύτατε. Ενώ εκεί και μόνοι είναι μάλλον. Δεν πειράζει, Άλβης. Δεν με νιώχνει και τόσο. Αλήθεια. Μα σε παρακαλώ. Τι μέχρι και το διάβασμα. Επιμένω. Όχι, όχι. Εγώ επιμένω. Όχι, εγώ επιμένω. Καλά. Αν δεν δεις τι άρεσε, θα πάμε εγώ και αφέντη. Άσου, Θεοδόρ, ο Σάιμον διαβάζει. Σταμάτησα τώρα. Ας δούμε τηλεόραση. Δεν θα δούμε τηλεόραση. Αου, εγώ θέλω. Κι εγώ είπα όχι. Παιδιά. Τι άρχισε. Άσου. Κάμα, το Θεοδόρ θέλει να δει τηλεόραση. Τι δεν θέλω. Πού είναι τα μηχάτα. Τεχνική επεξεργασία, στούντιο Λύκου. We'll be right back.